Εξαρθρώθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, συστηματικέ και πολύμινε έρευνε των αστυνομικών τη ομάδα δίωξη ναρκωτικών του τμήματο ασφαλεία Καβάλα, πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον ομό Καβάλα. Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση 12 μελών τη οργάνωση, ενώ προέκυψε η εμπλοκή σε αυτήν άλλων τριών αγνώστων μέχρι στιγμή ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 9 ημεδαπού ηλικία από 30 έω 57 ετών και τρει αλλοδαπού υπήκο Βουλγαρία ηλικία 20 26, 27 και 52 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση για σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την 13η Νοεμβρίου του 2015 στον Δομό Καβάλα και στην Αθήνα, από αστυνομικού του Τμήματο Ασφαλεία Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικού τη Υποδιεύθυνση Δίωξη Ναρκωτικών Αθηνών, συνελήφθησαν συνολικά 8 από τα μέλη τη εγκληματική οργάνωση, δυνάμει Ενταλμάτων σύλληψη. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 7 Εμεδαπή και ο 26χρονο υπηκό Βουλγαρία. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 55 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διότι όπω προέκυψε προμηθεύονταν ναρκωτικέ ουσίε από την οργάνωση. Η εξάρθρωση τη οργάνωση είναι αποτέλεσμα αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων που συνδυάστηκαν με εμπεριστατωμένε αστυνομικέ έρευνε. Ειδικότερα εξακριβώθηκε ότι τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιο-Ιούλιο του 2015 οι δράστε είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή, διακριτού ρόλου και συστηματική δράση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο ομό Καβάλα. Συγκεκριμένα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένα 57χρονο ημεδαπό, ο οποίο με τη βοήθεια δύο ημεδαπών ηλικία 44 και 56 ετών μελών τη οργάνωση, οργάνωνε την προμήθεια ποσοτήτων ηρωίνη από μέλη του κυκλώματο που βρισκόταν στην Αθήνα και τη Βουλγαρία. Η ποσότητα ηρωίνη που διακινήθηκε κατά το χρονικό διάστημα δράση του υπολογίζεται πάνω από 2 κιλά, ενώ το παράνομο όφελο τη οργάνωση από την εγκληματική του δράση υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τι 115.000 of it all. Μαραθώνιο ήταν η συνεδρία του τακτικού ορκωτού δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Καλούδη, υπόθεση που συγκλώνησε την κοινωνία τη Αλεξανδρούπολη. Η δίκη ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση τη απόφαση μετά από 10 ώρε συνεδρίαση. Η δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Καλούδη έγινε το πρωί τη 28η Απριλίου του 2014. Εκείνο το πρωινό, οι δράστε οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρια από νωρί 63χρονο λίγα μέτρα από την οικία που διέμενε, όταν ο βγήκε από το σπίτι του, τον ακολούθησαν και την ώρα που Οδηγούσε το αυτοκίνητό του κατευθυνόμενο προ τον χώρο τη εργασία του, τον ακινητοποίησαν και τον δολοφόνησαν ψυχρό με 10 σφαίρε που κυριολεκτικά γάζωσαν το όχημά του. Αρχικά έχει συλληφθεί ο ένα δράστη 43 ετών, ενώ μετά από έρευνε αστυνομία εξακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση άλλων 7 ατόμων ηλικία 31, 32, 33, 34, 40, 44 και 47 ετών, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία και ληστεία. Από του 8, σε δίκη παραπέφθηκαν πέντε άτομα τα οποία και δικάστηκαν. Πρόκειται για του δύο δολοφόνου και τα τρία άτομα που δικάστηκαν ω εμπλεκόμενοι. Ο ένα εκ των δολοφόνων καταδικάστηκε σε ισόβια συν 22,5 χρόνια φυλάκιση κατά συγχώνευση. Ο δεύτερο σε 22,5 χρόνια φυλάκιση κατά συγχώνευση. Οι τρει εμπλεκόμενοι που είχαν παραπευθεί κρίθηκαν τελικώ αθώοι. Να σημειωθεί πω η πρόταση τη εγγελέω ήταν καταδικαστική για όλου του εμπλεκόμενου.